Μιλώντας για ανθρώπους που ταλαιπωρήθηκαν, τη δεκαετία του 2000 τα Greek Statistics έγιναν συνώνυμο της αναξιοπιστίας. Η απογραφή του 2004 του κ. Λογοσκούφη έδειξε ότι το χρέος και τα ελλείμματα ήταν υψηλότερα από αυτά που κατεγράφονταν στον προϋπολογισμό. Προεκλογικά το 2009 η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ανακοίνωσε ότι το έλλειμμα του προϋπολογισμού ήταν 6% του ΑΕΠ, τη στιγμή που το ταμιακό, σε ταμιακή βάση είχε ήδη ξεπεράσει το 10%. Τελικά πυροβολήσαμε τον αγγελιοφόρο της κακής είδησης ότι το έλλειμμα είχε ξεπεράσει το 15% του ΑΕΠ, τον κύριο Γεωργίου, ο οποίος ακόμα σήμερα προσπαθεί να δικαιωθεί οριστικά. Ο πρώην πρόεδρος της Ελστάτ ήταν το εξυλαστήριο θύμα για όσους ήθελαν να αποφύγουν την ευθύνη για την κρίση. Ταυτόχρονα όμως ένωσε Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ σε ένα κοινό αφήγημα βασισμένο στην δοξασία ότι τα μνημόνια έφεραν την κρίση και όχι το αντίστροφο. Σας διαβάζω από προεκλογική ομιλία του Αλέξη Τσίπρα το Δεκέμβριο του 2014, ο οποίος διαρωτήθηκε «Γιατί αλήθεια η Ελστάτ διόγκωσε το δημόσιο έλλειμμα με αποτέλεσμα να βρεθεί η χώρα στο μάτι του κυκλώνα?» Έχω διαφορετικές ερωτήσεις για τον καθένα από εσάς για το ίδιο θέμα. Κύριε Τσακαλώτο, όλες οι ελληνικές κυβερνήσεις μετά το 2010 χρησιμοποίησαν την μεθοδολογία και τα στοιχεία που κατάρτισε ο κύριος Γεωργίου και που αποδέχονται οι ευρωπαϊκοί θεσμοί. Πέρσι ερωτηθήκατε από δημοσιογράφο της Καθημερινής εάν ο κύριος Γεωργίου αποκατέστησε την αξιοπιστία των ελληνικών στατιστικών στοιχείων, αλλά αρνηθήκατε να απαντήσετε. Γιατί? Λοιπόν, εγώ δεν θέλω να πω σε ενδοσυστημικές διαφωνίες ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία ποιος φταίει περισσότερο για τη χρεοκοπία του 2009, αλλά η ερώτηση που μου κάνετε, και επειδή είμαι φαν των αστυνομικών μυθιστορημάτων, είναι chi buono. Ο ΣΥΡΙΖΑ δεν είχε κάτι να κερδίσει. Η μεγάλη διαμάχη που άρχισε ήταν αν η Νέα Δημοκρατία ή το ΠΑΣΟΚ με τα καινούργια στοιχεία έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για τη χρεοκοπία της χώρας. Αυτό δεν ήτανε. Όπου έλεγε ο κύριος Γεωργίου, παίρνει τη θέση δηλαδή με την επιστημονική του κατάρτιση, ότι τα ελλείμματα ήταν μεγαλύτερα από ό,τι έλεγε η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό ήταν το βασικό. Εμείς δεν έχουμε κανένα. Ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα, όπως ξέρετε πια δεν είμαι με το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ο ΣΥΡΙΖΑ τότε δεν είχαμε κάτι να κερδίσουμε. Δεν είχαμε εμείς, τα δεχτήκαμε τα στοιχεία, πάνω σε αυτά τα στοιχεία δουλέψαμε. Έγιναν μέσα από τις συζητήσεις με τους θεσμούς απαράδεκτες παρεμβάσεις της Τρόικας, των 4 θεσμών μετά, για να παρέμβουμε στη δίκη του κυρίου Γεωργίου. Είπαμε ότι εμείς δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Είναι ανεξάρτητη δικαιοσύνη, υποτίθεται, στην Ελλάδα. Δεν το κάναμε αυτό, αλλά τόσο όσο. Και η αθωότητά μας, σας καταθέτω στο δικαστήριο, βασίζεται ότι εμείς δεν είχαμε κανένα κέρδος, είτε να κερδίσει είτε να χάσει ο κύριος Γεωργίου. Προφανώς εγώ θεωρώ ότι τα στοιχεία που έβαλε ήταν τα σωστά στοιχεία. Και όπως λέει η ερώτησή σας, τα χρησιμοποίησαμε. Αλλά όχι ότι εμείς είχαμε κάποιο μέτωπο εναντίον του κυρίου Γεωργίου, δεν είχαμε και τίποτα να κερδίσουμε. Είτε έτσι, είτε αλλιώς. Αλλά η ερώτηση θα ήταν πολύ καλύτερη στους ο Αλογοσκούφη στον κύριο Παπακοσταντίνου. Κύριε Παπακοσταντίνου, οι εισαγγελείς έχουν δεχθεί κριτική ότι λειτουργούν ως κομματικά στελέχη και όχι ως ανεξάρτητη λειτουργή της δικαιοσύνης. Εσείς έχετε πει, και διαβάζω επί λέξη, η υπόθεση Γεωργίου δεν αφορά μόνο τον ίδιον, αλλά ολόκληρο το ελληνικό πολιτικό σύστημα και την ακεραιότητα της ελληνικής δικαιοσύνης. Πιστεύετε ότι αυτή η ετιμιγορία ακόμα εκκρεμεί?
Η παράνοια της όλης αυτής της ιστορίας, και νομίζω αυτό απαντάει και στην ερώτησή σας, είναι ότι ο Γεωργίου προσλήφθηκε το καλοκαίρι του 10, ενώ το πρώτο μνημόνιο είχε υπογραφεί το Μάιο του 10 με τα στοιχεία τότε. Άρα ο Γεωργίου ήρθε στη συνέχεια και για πρώτη φορά αποκτήσαμε στατιστικά στοιχεία τα οποία αποδέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χωρίς αστερίσκους και πράγματι αυξήθηκε κι άλλο το έλλειμμα του 9, γιατί μπήκαν κάποια πράγματα τα οποία ήταν εκτός. Να θυμίσουμε επίσης ότι το έλλειμμα του 8 ήταν ήδη 10%, που ξεχνάμε. Γιατί καμιά φορά μιλάμε μόνο για το έλλειμμα του 9. Νομίζω πως αυτό απαντάει και στο ερώτημά σας, που είναι ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να, και κατά κάποιο τρόπο είναι και η υπεκφυγία, μου συγχωρείς τη λέξη του Ευκλήδη. Είναι προφανές ότι η υπόθεση αυτή χρησιμοποιήθηκε για να στηρίξει ένα πολιτικό αφήγημα, το οποίο είναι προφανές ότι εξυπηρετούσε τη Νέα Δημοκρατία και το ΣΥΡΙΖΑ. Σας εξυπηρετούσε γιατί ήταν πολύ πιο εύκολο με βάση αυτό το αφήγημα να μπορέσει να απαντάει κανένας στους αγανακτισμένους στο Σύνταγμα λέγοντας ότι όλα αυτά δεν χρειάζονται και ότι υπάρχουν κάποιοι άλλοι οι οποίοι μας επιβολεύονται, και νομίζω πως η συγκεκριμένη φράση του Αλέξη Τσίπρα είναι πολύ χαρακτηριστική. Άρα λοιπόν, για να μην υπεκφεύγω, νομίζω πως ήταν σαφές από την αρχή ότι υπήρχε ένας ανοιχτός διάβλος ανάμεσα στο πολιτικό σύστημα και στη δικαιοσύνη. Και υπήρχε σαφής επηρεασμός της δικαιοσύνης στο σύστημα αυτό. Φοβούμαι, το λέω με έτσι, πολύ απλά, διότι νομίζω πως είναι γνωστό τη σπάση, απλώς δεν θέλουμε να το πολυλέμε. Έτσι. Και οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν κατά ένα ή άλλο τρόπο καθοδηγούμενες. Ευτυχώς το τέλος όλη αυτή η ιστορία έχει κλείσει, αλλά για να κλείσει χρειάστηκε να ξεσηκωθεί όλος ο υπόλοιπος κόσμος, όλοι θεσμικοί, σε όλη την Ευρώπη και πέραν, τα θεσμικά όργανα του Ευρωκοινοβουλίου και άλλα, η Διεθνή Στατιστική, όχι απλώς υπηρεσία, αλλά και ο Σύλλογος όλων των στατιστικών, για να γίνει το προφανές το οποίο έπρεπε να γίνει από την αρχή. Ο μόνος λοιπόν λόγος για τον οποίο μπορούσε μια παρόμοια, επαναλαμβάνω, σουρεαλιστική συζήτηση να συνεχίσει να γίνεται τόσα πολλά χρόνια, είναι γιατί είχε από πίσω της μια πολιτική στήριξη επίμονη, η οποία με τον τρόπο αυτό προσπαθούσε να βγάλει ευθύνες από συγκεκριμένες πολιτικές περιόδους και σε αυτή τη συζήτηση βεβαίως να συμπράξει και ένα μέρος, ευτυχώς μικρό, της δικαιοσύνης. Εξάλλου, η υπόθεση δεν έχει κλείσει, διότι το ναι μεν δικαιώθηκε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, αλλά το δικαστήριο αποφάσισε ότι δεν είχε δίκαιη δίκη στην Ελλάδα και ότι η δίκη πρέπει να επαναληφθεί. Έχει κάνει αίτηση ο κύριος Γεωργίου στον Άριο Πάγο, ο οποίος δεν έχει απαντήσει προς το παρόν. Τελευταία ερώτηση προς τον κύριο Λογοσκούφη. Ευρωπαίοι αξιωματούχοι και πρώην στελέχη του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έχουν δηλώσει ότι η έλλειψη δημόσιας στήριξης προς τον κύριο Γεωργίου πριν και μετά την πρόσφατη δικαίωσή του στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο είναι μαύρη κοιλίδα για τις ελληνικές κυβερνήσεις. Εσείς τι λέτε? Εγώ επειδή δεν ξέρω κανένα από τα στοιχεία της υπόθεσης στην ουσία του, θα μιλήσω πάλι ως ζήτημα αρχής. Είπα προηγουμένως ότι το να διώκονται αξιωματούχοι, είτε δημοσιογραφικών επιχειρήσεων, είτε άλλοι αξιωματούχοι, καταρχάς είναι κάτι το οποίο εμένα με βρίσκει αντίθετο. Και επίσης και η πολιτεία μου ως υπουργού δείχνει ότι εγώ προσπάθησα στο βαθμό που μπορούσαμε εκείνη την εποχή να αποκαταστήσω τη διαφάνεια των στατιστικών στοιχείων. Δεν έγινε πλήρως, προφανώς, όπως φάνηκε και αργότερα, αλλά έγινε ένα πολύ μεγάλο βήμα. Λοιπόν, και στα δύο αυτά ζητήματα, εάν ο κύριος Γεωργίου, δεν ξέρω τι λέω την υπόθεση, γιατί οι δικαστές συνεχίζουν να κρατάνε ανοιχτή αυτή την υπόθεση, αλλά από τα λίγα που ξέρω ότι εκείνη την εποχή η μήνυση κατά του κυρίου Γεωργίου έγινε από μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Ελστάτ. Δεν έγινε Νέα Δημοκρατία. Από εκεί ξεκίνησε αυτή η υπόθεση. Ναι, αλλά κακώς δεν έχει κλείσει. Στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Στο βαθμό που αυτή η υπόθεση
προκαλεί προβλήματα στη χώρα, επειδή ακριβώς έχει ευαισθητοποιηθεί το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, η κυρία Ξαφά, διάφορα άλλα στελέχη, του πρώην στελέχη της κυβέρνησης. Νομίζω ότι το έχουμε. Είναι, αλλά δεν νομίζω ότι αυτό είναι το ζήτημα της μεταπολίτευσης. Δηλαδή, okay, το ζήτημα της μεταπολίτευσης είναι να μην ποινικοποιούμε την πολιτική ζωή, και το ζήτημα της μεταπολίτευσης είναι να μην ποινικοποιούμε και τη δράση αξιωματούχων, οι οποίοι προσπαθούν να κάνουν τη δουλειά τους.